Εγκύκλιο με την οποία αποφεύγεται η περαιτέρω χρονοτριβή στην έκδοση των ΕΦΑΠΑΞ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, καθώς τουλάχιστον 28.000 δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η του Γενάρη του 2014 και περιμένουν τουλάχιστον 2,5 χρόνια για το ΕΦΑΠΑΞ τους, κινδυνεύουν να δουν το χρόνο αναμονής να αυξάνεται κατά τουλάχιστον 12 μήνες. Μετά από 2,5 χρόνια, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2014 και εντεύθεν, οι οποίοι αναμέναν το ΕΦΑΠΑΞ όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ναι, με ξεμπλόκαρε το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά ήδη θα είναι πετσοκομμένο 18%. Για μας ήταν εν μέρει αναμενόμενο, γιατί το μόνο που ζούμε τα τελευταία διάστημα είναι περικοπές και μειώσεις μισθών. Και φοβάμαι ότι και το επόμενο διάστημα για τους συναδέλφους που θα βγουν από εδώ και πέρα θα συνεχίσει η ίδια κατάσταση. Δυστυχώς, όσο καθόμαστε και βλέπουμε τις εξελίξεις, δεν αλλάζει τίποτα. Με την εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Μετρόπουλος, αλλάζει εκ νέου η βάση υπολογισμού του βοηθήματος, το οποίο σύμφωνα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα είναι σημαντικά μειωμένο έως και κατά 15 με 18% επιπλέον των προηγούμενων μνημονιακών μειώσεων. Αυτό αφορά μερίδα δημοσίων υπαλλήλων που βγήκανε, νομίζω. Που βγήκανε μετά το 2014. Ναι. Περικοπές είχαν γίνει και πρώτη δράση του ΕΦΑΠΑΞ των υπαλλήλων, το οποίο να θυμίσω είναι από καταβολές των εργαζομένων. Έτσι. Δεν επιβαρύνουν κανένα προπολογισμό, δεν υπάρχουν εισφορές τρίτων. Είναι ουσιαστικά λεφτά των εργαζομένων, τα οποία πέδαν όλα τα χρόνια που υπηρετούσαν και παρόλα αυτά ουσιαστικά και τα λεφτά των εργαζομένων τους θα επιστρέφουν πίσω πετσοκομμένα. Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι των Σερών το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιήσουν και παράσταση διαμαρτυρίας κάτω από το Δημαρχείο των Σερών με καθολικό αίτημα την παραμονή του νομού Σερών στο καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών μετά την 31η Οκτωβρίου με πάγια νομοθετική ρύθμιση. Ναι, είχε δοθεί μια παράταση ως γνωστόν για αυτό το επίδομα, ήταν ακόμη 31 Τρίτου. Δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Δεκάτου, αναμένεται να βγει μια σχετική οικία που θα καθορίζει. Είναι το τελευταίο που έχει απομείνει πέρα από το μισθό και πιστεύω ότι πέρα από το μισθολογικό, βέβαια, το παραμεθόριο είχε και άλλα ευεργετήματα τα οποία και αυτά θα εξαφανιστούν. Πέρα από τους εργαζόμενους, τους δημόσιους υπαλλήλους γύρω στους 7-8.000 τον αριθμό, θα πληγεί και η αγορά η τοπική, γιατί είναι ένα κονδύλι περίπου 10 εκατομμυρίων το χρόνο, το οποίο θα φύγει και αυτό από την τοπική αγορά. Νομίζω ότι αύριο πρέπει να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, να ασκηθεί μια πίεση στους βουλευτές για να ασκήσουν ανάλογη πίεση στο Υπουργείο, να κατοχυρώσουμε τουλάχιστον αυτό το επίδομα, και όπως είπα είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Αυτό το οποίο που είχε ακουστεί ότι μέχρι το Χριστός θα υπάρχει το επίδομα λόγω χιλιομετρικής απόστασης από τη Βουλγαρία, ισχύει αυτό και ότι το λαμβάναν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι του Δήμου Στατικής? Ακούγονται πολλά σενάρια, μέχρι και για ολική κατάργηση του επιδόματος αυτού συζητάνε. Δεν μπορούμε βέβαια να τοποθετηθούμε πάνω στα σενάρια. Εμείς αναμένουμε τροπολογία του νόμου που να παίρνει πίσω την παράγραφο η οποία ουσιαστικά όριζε ότι αυτό θα κοπεί. Οι μισθοί έχουν φτάσει σε μειώσεις πάνω από 40% τα τελευταία 5-6 χρόνια και νομίζω ότι και τα 80-100 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικά πλέον στην κατάσταση που είναι ο κόσμος και οι εργαζόμενοι το μήνα.